Επηρεάζει η συμμετοχή γυναικών στελεχών τη βιωσιμότητα μιας νεοσύστατης εταιρείας? Σημαντικά δείχνουν οι έρευνες και αποκαλύπτουν ότι όταν υπάρχει ισορροπία συμμετοχής των δύο φύλων σε στελεχειακές θέσεις, δεν ευνοείται μόνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά αυξάνεται και η κερδοφορία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε δείγμα εκατοντάδων εταιρεών παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας με τίτλο «Γυναικεία ηγεσία, επένδυση στο μέλλον». When we look at companies that have got at least one female director or two or three female directors, we find some differences in performance. Certainly for new companies, new businesses, we find that they survive better than companies that are completely male or even completely female. What we're saying is it's not necessarily the gender, but the balance of skills on the boards of directors. So new companies survive better, and in the bigger companies we also find an impact on survival, but also on some aspects of profitability as well. Την ημερίδα πραγματοποίησε το τμήμα Μακεδονίας του τομέα ανάπτυξης γυναικών μάνατζερ επιχειρηματιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος, κυρία Λιάννα Γούτα, η Ελλάδα έρχεται 58η μεταξύ 134 χωρών στη συμμετοχή γυναικών σε στελεχειακές θέσεις επιχειρήσεων, σε μια εποχή που οι γυναίκες αξιολογούνται ως η νέα οικονομική δύναμη. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα κορίτσια, οι γυναίκες, μορφώνονται και εκπαιδεύονται όχι μόνο ισότιμα και σε ίσα ποσοστά με τους άνδρες, αλλά σε μεγαλύτερα ακόμα ποσοστά. Άρα είναι μια πρόκληση των εταιριών και όλης της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας να αξιοποιήσει αυτό το επιστημονικό, το εκπαιδευμένο, το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό και να αναδείξει, όπως είπαμε, τα ταλέντα προς όφελος όλων. Γυναίκες στελέχη που συμμετείχαν ως εισηγήτριες στην εκδήλωση τόνισαν ότι η εποχή που οι επιχειρήσεις έκριναν με βάση το φύλο έχουν παρέλθει και αυτό που μετρά είναι η απόδοση και η ποιότητα της εργασίας ανεξαρτήτως του φύλου των στελεχών. Οι θυσίες χρειάζονται πάντα για την καριέρα. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, δεν μπορεί να είσαι από τους ανθρώπους που λένε θα έχω το ωράριό μου 9-5 και θα πάω σπίτι.